Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Τρίτη, 21η του μηνός Μαρτίου του Σωτήριου έτους 2023. Η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με τα θέματα της επικαιρότητας που μας έρχονται πανελλαδικά και που μας αφορούν και εμάς, με το σιδηροδρομικό τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την διαμάχη με το πολιτικό θερμόμετρο να βρίσκεται και να χτυπά κόκκινο μεταξύ των κομμάτων στον δρόμο προς τις εκλογές. Η τελευταία, θα έλεγε κανείς, επικαιρότητα σε σχέση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα ήταν η αυτοψία, παύλα επίσκεψη του Υφυπουργού Μεταφορών και βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Μιχάλη του Παπαδόπουλου, στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Εκεί ο κύριος Παπαδόπουλος, σε μια κίνηση ουσιαστικά απάντησης της κυβέρνησης για την αντίστοιχη επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, στο σταθμαρχείο, δηλώνοντας την λειτουργία τοπικού δικτύου τηλεδιοίκησης, είχε μια διαμάχη με τον σταθμάρχη της Βάρδειας, ο οποίος απαντώντας ουσιαστικά απευθυνόμενος προς τους τοπικούς δημοσιογράφους και τις ανοιχτές κάμερες, είπε ότι αυτό δεν είναι σύστημα τηλεδιοίκησης, αλλά είναι κάτι διαφορετικό σε πολύ περιορισμένο επίπεδο. Πάμε να δούμε αυτό το επίμαχο ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Τις επικυρίες οικογένειες των ανθρώπων, των παιδιών που χάθηκαν, αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται δραστικά και όλοι όσοι συμπορείς μας ταλαιπωρήθηκαν. Μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η κυβέρνηση υποσχέθηκε διαφάνεια. Το πρώτο είναι η σε βάθος διαρρεύνηση του δυστυχήματος και απόδοση ευθυνών όπου και αν βρίσκονται. Το δεύτερο είναι, το οποίο το θεωρώ επίσης σημαντικό, ότι η επανεκκίνηξη του τρένου θα γίνει με ασφάλεια. Και το τρίτο είναι ότι θέλουμε με απόλυτη διαφάνεια, αλλά και με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, να λειτουργήσουμε όλη αυτή την περίοδο. Προσθέτω άλλο ένα σήμερα, το τέταρτο, το οποίο λέει ότι δεν θα επιτρέπουμε σε κανέναν, ούτε εντός της Βουλής, ούτε εκτός της Βουλής, να παραπληροφορεί την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, για να δείξουμε αυτό ακριβώς που είπαμε στη Βουλή σήμερα. Και δυστυχώς κάποιοι το κατάλαβα και κάνανε ακριβώς το αντίθετο. Να δείξουμε ότι αυτός ο πίνακας, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργεί, ο χειρισμός του οπτικού ελέγχου που έχει, αλλά και της χάραξης των διαδρομών. Σας θυμίζω ότι έχει παραδοθεί από τον Νοέμβριο του 2022, ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε και τη μέρα, τη νύχτα του μεραίου δυστυχήματος, δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, για να εκμαπτεί εικόνα το πώς λειτουργεί αυτός ο πίνακας, το σταθμάρχη να μας δείξει ακριβώς πώς λειτουργεί. Εδώ είμαστε μπροστά στο τοπικό χειρισμό του σταθμού Λάρισας. Έχουμε μια εικόνα για 8 χιλιόμετρα στο τοπικό χειρισμό. Έχουμε τη γραμμή καθόδου και τη γραμμή ανόδου. Η διαδικασία που ακολουθούμε όταν έχουμε ένα τρένο κατά την είσοδό του, να κάνουμε τη χάραξη, την αυτόματη χάραξη, η οποία πρέπει να γίνεται ο πρώτος κανόνας, είναι η αυτόματη χάραξη για την είσοδο του τρένου. Είναι πολύ αυτή η διαδικασία, με δύο κουμπιά, το σύστημα δουλεύει, μας χαράζει τη διαδρομή, βλέπουμε εδώ για την άνοδο και συνεχίζουμε μετά για την έξοδο του τρένου, όταν έχουμε ένα τρένο για Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χάραξη δρομολογίου από την είσοδο του σταθμού μέχρι την έξοδο. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικό χειρισμό. Το τοπικός... μοιραίο βράδυ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ο τοπικό χειρισμό. Τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι. Ο τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είναι τοπικό χειρισμό. Είναι για λίγα χιλιόμετρα. Είναι για 8 χιλιόμετρα. Σα το είπα για 8 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα από εδώ και πέρα βλέπει. 3,5 χιλιόμετρα περίπου από την έξοδο του σταθμού. 1,5 περίπου χιλιόμετρο με 2 από το νότιο. Κύριε Σταυμάτη. Αν είχε διοίκηση, πόσο θα έβλεπε? Μέχρι το πλατή. Κύριε Σταυμάτη, από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση? Από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση εδώ στη Λάρισα?
Η τηλεδιοίκηση βγήκε τελείως εκτός από τον Ιούλιο του 2019, αλλά και μέχρι το 2019 που λειτουργούσε ή που λειτουργούσε. Τι θέλω να σας πω. Το τρένο το βλέπαμε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, μέσα στην είσοδο των Ανφόρων, να σας δώσω, καταλάβετε. Μάλιστα. Όλα τα άλλα χιλιόμετρα ήταν κόκκινα. Δηλαδή λειτουργούσε. Άρα από το 19 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Υπάρχει τοπικός χειρισμός. Αυτός ο τοπικός χειρισμός όμως, του τοπικού πίνακα τηλεδιοίκησης το λέμε, λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2022. Αν λοιπόν αυτό χρησιμοποιεί το την ρέα νύχτα, τα πράγματα θα τελείωσε διαφορετικά. Γιατί τώρα το έβλεπε το δρένο. Και αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα έβλεπε το λάθος του σχεδόν. Η τηλεδιοίκηση, από ό,τι έχουμε πει, θα είναι έτοιμη περίπου τέλος Σεπτεμβρίου. Να κάνουμε πολύ καλύτερο. Αυτό όμως είναι αρκετό και ικανοποιητικό να προλάβει, εκτός των ανθρώπινων λάθος, να προλάβει. Δεν λειτουργεί η ασφαλιστική δικλίδα των άλλων δύο σταθμαρχών που θα βλέπαν το λάθος του εδώ σταθμάρχη. Η τηλεδιοίκηση είχε άλλους δύο σταθμάρχες που θα έβλεπαν το λάθος του σταθμάρχη που ήταν σε αυτόν τον πίνακα. Θα έπρεπε ο εδώ σταθμάρχης να το δει μόνος του από τον πίνακα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε σταθμάρχη. Η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ που βρισκόμαστε? Σε αυτό που βρισκόμαστε. Σε αυτό που βρισκόμαστε, όχι εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Και για να κλείσω, σας λέω ότι το τέταρτο που προσθέσαμε σήμερα είναι ότι δεν θέλουμε να γίνεται παραποίηση. Αυτό είναι ο τοπικό σταθμαρχείο, αυτό είναι ο τοπικό πίνακα. Θα έπρεπε κάποιοι να επισκεφθούν αυτό το πίνακα. Ναι, αλλά το ακούσατε, αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Και όχι ένα για πει. Ναι, αλλά δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν λέγεται τοπικό. Έπρεπε να γίνει τηλεδιοίκηση για να γίνει όλο αυτό. Λέγεται πίνακα τηλεδιοίκηση. Θα μείνουμε στο θέμα. Σας έλεγα και νωρίτερα στην αρχή του δελτίου ότι την Λάρισα και το σταθμαρχείο επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλώντας πραγματοποίησε δήλωση στο σταθμό τηλεδιοίκησης, ο οποίος, όπως είπε, είναι ένα γιαπί, ένα εγκαταλειμμένο κτίριο από το 2019 μετά από φωτιά που προκλήθηκε στο σημείο. Ουσιαστικά είναι βαλτωμένη η τηλεδιοίκηση και δεν λειτουργεί. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι ένα στόχος ενός κόμματος. Είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Και πρώτα απ' όλα εκείνων που με τόσο τραγικό, απροσδόκητο τρόπο έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση επιχειρεί με ψέματα να συγκαλύψει τις ευθύνες της. 57 αδικογαμμένες ζωές όμως ζητούν απαντήσεις. Γιατί ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας, που τέθηκε εκτός λειτουργίας τον Ιούλιο του 2019 μετά από μια πυρκαγιά, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ και είναι σήμερα αυτό εδώ το γιαπί. Αν λειτουργούσε, δεν θα είχε συμβεί το μοιραίο. Γιατί εδώ και 20 μέρες, υπεύθυνες φωνές της κυβέρνησης λένε ψέματα, ότι δήθεν όλα λειτουργούσαν κανονικά. Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως. Είναι ευθύνη όλων μας να βγει στο φως. Και η συγκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ύβρι απέναντι στους ανθρώπους που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Και βαραίνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη εξίσου σημαντικά με τις ευθύνες της για την εγκατάλειψη κάθε δικλίδας ασφαλείας του στερεοτομικού δικτύου που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών. Η τηλεδιοίκηση φαίνεται ότι αποτελεί το κόκκινο πανί της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δήλωση έκανε και η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ψεύδεται, ότι η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργεί και δεν λειτουργούσε την επίμαχη μοιραία βραδιά για τους 57 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Μέχρι σήμερα οι κύριοι Γεραπετρίτης, Οικονόμου, Καραμαλής επαραλάμβαναν ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα όχι μόνο υπάρχει, αλλά ήταν σε λειτουργία τη νύχτα της τραγωδίας. Μετά την αυτοψία και του Αλέξη Τσίπρα, όταν όλοι είδαμε ότι είναι ένα γιαπί από το καλοκαίρι του 19, το τροπάρι άλλαξε.
Τώρα βαφτίζουν τηλεδιοίκηση έναν τοπικό πίνακα χάραξης πορείας, προβληματικής λειτουργίας κι αυτός, που βλέπει μόνο την είσοδο και έξοδο του σταθμού και τον οποίο μάλιστα ο εδώ και τρεις εβδομάδες εξαφανισμένος αρμόδιος υφυπουργός ανέλαβε να δείξει στους δημοσιογράφους πώς λειτουργεί. Το ένα ψέμα πάνω στα άλλο και κανένα σεβασμό στην αλήθεια και στη μνήμη των θυμάτων. Να έρθουμε τώρα στο θέμα που αφορά την περιοχή μας, τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στις παραλίμνιες περιοχές των Δήμων Βελβεντού και Σερβίων ή Σερβίων και Βελβεντού, οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να επικοινωνήσουν με το υπόλοιπο της περιφέρειας και κυρίως με την έδρα του νομού, την πόλη της Κοζάνης. Η κλειστή γέφυρα, η υψηλή γέφυρα των Σερβίων, μετά το πρόβλημα που παρουσίασε στην στατικότητά της και την τεχνική παρέμβαση που ξεκίνησε, δημιουργεί προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο στους κατοίκους που καθημερινά κινούνται στην περιοχή, αλλά και στους επαγγελματίες και στους γεωργούς, στον πρωτογενή τομέα. Μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι και η έφορη περιοχή της κοιλάδας του Βελβεντού, που καλλιεργεί τα δεδρόδη προϊόντα, όπως είναι το ροδάκινο, και που το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να μεταφερθούν, να κινηθούν σε εκείνο το δρόμο, σε εκείνη την περιοχή, πολλοί έμποροι που εμπορεύονται τα προϊόντα του Βελβεντού. Μιλώντας στην Κατερίνα Μαρκοπούλου, ο διευθυντής του συνεταιρισμού Δήμητρα, ο Νίκος ο Σακούλας μας περιγράφει το μεγάλο πια πρόβλημα και σε κόστος αλλά και σε χρόνο και ταλαιπωρία των επαγγελματιών αλλά και των ανθρώπων της περιοχής. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Μεγάλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από το κλείσιμο της γέφυρας, κύρια στους παραγωγούς ροδακίνου και στη μεταφορά του προϊόντος. Ποια είναι τα δικά σας αιτήματα, τι έχετε να επισημάνετε από την πλευρά σας προκειμένου να γίνει καλύτερη η ζωή των παραγωγών ροδακίνου? Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μαρκοπούλου, και στους συνθέτες. Όντως, όπως ακριβώς το αναφέρατε, έχουμε ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι καθοριστικό για μας, γιατί τουλάχιστον 10 εκατομμύρια κιλά, δηλαδή 10.000 τόνοι, με ροδάκινα και νεκταρίνια, κεράσια και αυτά ευαίσθητα προϊόντα, πρέπει να μεταφερθούν απρόσκοπτα προς τις αγορές του εξωτερικού και του εσωτερικού. Και λέω μόνο 10.000 τόνοι που θα πάνε, που πηγαίνουν τουλάχιστον από αυτή την κατεύθυνση, όπου λειτουργεί, όπου μας επηρεάζει άμεσα το κλείσιμο της γέφυρας. Γιατί και οι εξαγωγές, αλλά και η μεταφορά αυτών των ευαίσθητων, των ροδάκινων και των νεκταρινών, των ευαίσθητων αυτών φρούτων, γινόταν απρόσκοπτα από την γέφυρα και φεύγαμε προς τις αγορές και τις εξαγωγές μας προς την βόρεια, και νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται, γιατί θα πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις και να γίνουν ανασχεδιασμοί με τεράστια αύξηση στο κόστος μεταφοράς εξαιτίας των μεγαλύτερης απόστασης, αλλά κυρίως και της ταλαιπωρίας που μπορούν να υποστούν τα προϊόντα, γιατί το οδικό δίκτυο δεν είναι και το ενδεικνυόμενο. Έτσι, υπάρχουν προβλήματα στις μεταφορές, στους δρόμους, στις λακκούβες. Αυτά όλα επηρεάζουν. Πέρα από εκεί, επειδή τα περισσότερα φρούτα αυτά που λέμε, σχεδόν μάλλον όλα, μετακινούνται με φορτηγά ψυγεία, με επικαθήμενα, με βαριά οχήματα δηλαδή, που κατά το πλείστον είναι με οδηγούς του εξωτερικού και με εταιρείες του εξωτερικού, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να σχεδιάσουν τη διαδρομή και να μπορέσουν να έρθουν από Κοζάνη μέσω Κεσαριάς ή Γούλες ή... Και δεν νομίζω ότι γίνεται. Θα πρέπει να πανεβούν στο Τριγωνικό και να ξανακατεβούν από το Σαραντάπορο που λέμε για να έρθουν στο Βελβεντό. Δημιουργείται, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, και πρόβλημα προς τα βόρεια, και πρόβλημα προς τα βόρεια, αλλά και προς τα νότια, γιατί και το οδικό δίκτυο προς τη Λάρισα είναι και μη χειρότερα, κύριε Διευθυντά. Το αντιμετωπίζουμε
εμπορικός κόσμος και όχι μόνο, η σύνδεση με το κέντρο, με, που λέμε με την Αθήνα και τα λοιπά, με την Παφέ, με την Εθνική Οδό, είναι επιτακτική ανάγκη και όλη η Δυτική Μακεδονία περιμένουμε αυτή την σύνδεση χρόνια τώρα. Επιπλέον όμως εμείς έχουμε και πάρα πολλές εξαγωγές προς τα βόρεια. Δηλαδή φεύγουν πάρα πολλά προϊόντα προς τα βόρεια. Κυρίως με ξένα φορτηγά ψυγεία από διάφορες χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ενημερωθούν είτε με GPS είτε με διάφορες αλλαγές στο σχεδιασμό πώς μπορούν να έρθουν στο Βελβεντό. Χαρακτηριστικά θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι κάποιο επικαθήμενο που ήρθε προχθές για να πάρει μήλα είχε μπλέξει μέσα στην Κοζάνη και δεν ήξερε πώς να περάσει και πώς να βγει στον δρόμο για Κρόκο και Κεσαριά. Μεγάλη ταλαιπωρία. Ήρθε ο άνθρωπος μετά από 2 ώρες. Και ταλαιπωρία και όπως είπατε εσείς υπάρχει πρόβλημα γιατί μιλάμε για προϊόντα ευαίσθητα, να το πω έτσι, που χρειάζεται άμεσα να γίνει η εξαγωγή τους και η μεταφορά. Εσείς, κύριε Σακούλα, έχετε ενημέρωση από τους αρμοδίους τι πρόκειται να γίνει μετά και από τα αιτήματα που εσείς θέσατε ή είναι όλα στον αέρα ακόμη? Όπως το λέτε, ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα συγκεκριμένο. Μετά την τελευταία συνάντηση που έγινε με το λαϊκό κάλεσμα και στο Πνευματικό Κέντρο Σερβίων που μαζευτήκαμε και έγινε κάποια ενημέρωση, περιμένουμε να δούμε πώς θα αποζημιωθούμε. Γιατί σας λέω ότι θα έχουμε επιβάρηση του κόστους, σίγουρα κατά παλέτα θα ανεβεί αρκετά ευρώ η μεταφορά τους. Επιπλέον δεν είναι μόνο αυτό που σας έλεγα, θα έχουμε επιβάρηση και στα μεταφορικά για τις πρώτες ύλες. Γιατί όλες οι πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, τελάρα, παλέτες, κλούβες, τα πάντα, πλαστικά, όλα έρχονται από την περιοχή της Σημαθίας ή της Θεσσαλονίκης ή από την εισαγωγή από το εξωτερικό. Αυτά όλα και η προμήθεια των πρώτων υλών, αλλά και η μετακίνηση των προϊόντων προς τις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού που απαιτούν άμεσο άνοιγμα της γέφυρας, μας επιβαρύνουν. Μια έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο με αποτέλεσμα και καλούς παραγωγούς και καλή παραγωγή να έχουμε στο Βελβεντό, αλλά δεν υπάρχει εκείνη η στήριξη στους παραγωγούς προκειμένου να τους δοθεί ένας αέρας και να καλλιεργήσουν περισσότερα χωράφια, αλλά να είναι και σίγουροι για την επόμενη μέρα. Γιατί εδώ τώρα, κύριε Διευθυντά, πάμε και όπου βγει. Περίπου έτσι όπως το λέτε είναι. Το αίτημά μας είναι να γίνει καταγραφή κοστολογική για τις επιπτώσεις και τις επιβαρύσεις που θα έχουν η παραγωγή από αυτήν ακριβώς το κλείσιμο της γέφυρας και να αποδοθεί τάχιστα η αναπλήρωση του εισοδήματος, γιατί έχουμε και πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κοστολογική επιβάρυνση, υπάρχει και πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, όσο ποιοτικοί και να είμαστε, με αυξημένο κόστος και να μπορέσουμε να υπερισκεράσουμε τις δυσκολίες που μας παρουσιάζονται, τις επιπλέον δυσκολίες που πολύ σωστά είπατε, Ουκρανία, καιρικές συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τα 2 τελευταία χρόνια πρόβλημα και με τον παγετό και με τις χαλαζοπτώσεις και με τις υπερβολικές. Και με τον κορονοϊό και με τον αποκλεισμό γενικότερα μόνο. Έτσι, όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει άμεσα μια σωστή καταγραφή και μια κοστολόγηση και να έχουμε άμεση αναπλήρωση του εισοδήματος. Κύριε Διευθυντά, μια ακόμη ερώτηση και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συνέχεια και καλά που έχουμε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, γιατί τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να ρωτήσω πώς είναι η φετινή παραγωγή, έχετε εικόνα? Νομίζω ότι πάει προς μέχρι στιγμής, εξελίσσονται όλα ομαλά. Νορμάλ. Βέβαια, αυτή η περίοδος από εδώ και πέρα είναι η νευραλγική, γιατί είμαστε στην περίοδο της ανθοφορίας και θα πρέπει να δούμε ότι τουλάχιστον οι καιρικές συνθήκες θα μας αφήσουν ήσυχους από πλευράς παγετών. Γιατί οι παγετοί, αν μας βρουν και σε αυτό το στάδιο, οι καταστροφές είναι μεγάλες. Δεν είναι μικρές, είναι σχεδόν ολικές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στη διάθεσή σας στη τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Κύριε Διευθυντά, κύριε Σακούλα, είμαστε εδώ για ό,τι θέλετε, για όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε δίπλα μας. Μπαίνουμε στο θέμα. Μία από τις λύσεις ως εναλλακτική αποφυγής της κλειστής γέφυρας των Σερβίων του Πολυφίτου είναι και η περιοχή του φράγματος Πολυφίτου. Ο Δήμος Βουλβεντού ζητά να συντηρηθεί ο δρόμος προκειμένου να είναι προσβάσιμος. Την ίδια στιγμή μπαίνει θέμα στο αν εκείνος ο δρόμος μπορεί να είναι λύση, καθώς στο σημείο υπάρχει και ιδιοκτησία και αρμοδιότητα της ΔΕΗ λόγω της ύπαρξης του φράγματος. Τις λεπτομέρειες για το θέμα αυτό δίνει το πρώην μέλος της διοίκησης της ΔΕΗ, ο Άρης Βατάλης, ο οποίος γνωρίζει καλά τα της ενέργειας και μίλησε στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Να δούμε και να ξεκινήσουμε από το χάρτη τιμών της ενέργειας το σημερινό. Καλησπέρα Κατερίνα και σε εσάς στο σταθμό και στους τηλεθεατές του Flash TV. Ναι, αλήθεια είναι ότι πλέον δεν είναι και από τα πρώτα ζητήματα πλέον σε ό,τι έχει να κάνει η ΔΕΗ, ούτε καν για την περιοχή μας σιγά σιγά, αλλά και γενικότερα η ηλεκτρική ενέργεια. Απασχολούν άλλα ζητήματα την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ερώτημα, ο χάρτης τιμών, συνεχίζουμε να είμαστε στις πρώτες χώρες πάλι σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρική ενέργεια σε χοντρική τιμή. Κυμαινόμαστε κάπου στα 133 ευρώ, πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία γνωρίζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και τους προηγούμενους μήνες, με αποτέλεσμα αυτό να συμπιέζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προς τα κάτω σε σχέση πάντα με τον προηγούμενο μήνα. Απλά κάνοντας έτσι, μια έρευνα σήμερα το πρωί, απλά να πούμε ότι σε σχέση με βάση τις τιμές οι οποίες θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο, οι οποίες θα είναι χαμηλότερες από τον Μάρτιο, αλλά αν συγκρίνουμε με τον Απρίλιο πέρυσι, θα είμαστε 170% περίπου ακριβότεροι. Άρα δηλαδή συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια, παρότι η τιμή της, όπως είπαμε, αποκλιμακώνεται, αλλά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή με εκείνα τα 300 και τα 400 που βλέπαμε. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης τιμών. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, Άρη, θα παραμένει η ενέργεια στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όσο και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές ακόμη και όσο χρειάζεται η θερμική ενέργεια από τις μονάδες της ΔΕΗ. Έχουμε εικόνα πώς λειτουργούν σήμερα οι μονάδες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ. Γενικώς το σύστημα της χώρας σήμερα κυμαίνεται με την συμμετοχή του λιγνίτη κάπου πάνω από το 1% έως 5%. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες που λειτουργούν είναι λίγες, από 1 έως 2 σε χαμηλά φορτία του Αγίου Δημητρίου. Ήδη λόγω του προβλήματος το οποίο έτσι έχουμε με την υψηλή γέφυρα Σερβίων και δεν μπορούν να μετακινηθούν τα φορτηγά μεταφέροντας λιγνίτη από το ρηχείο του Προσιλίου, όπου έχει μία σύμβαση η ΔΕΗ για τροφοδοσία του ΑΕΣ Μελίτης, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, οπότε μάλλον ο ΑΕΣ Μελίτης αυτή τη στιγμή θα μείνει εκτός από το σύστημα για να μπορέσει να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο λιγνίτη στην αυλή του σε περίπτωση που μπορεί να παρουσιαστεί κάποια αιχμή στο σύστημα και θα πρέπει να μπει και αυτός. Από και πέρα το φυσικό αέριο συμμετέχει με 35%, ένα 7% είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα πολύ μικρό ποσοστό, 3% είναι τα υδροηλεκτρικά και έχουμε αυξημένες εισαγωγές για σήμερα. Άρη, το ερώτημα που θέτουν πολλοί τηλεθεατές είναι γιατί δεν πέφτει η λιανική τιμή και γιατί δεν έχουμε φθηνότερα τιμολόγια με αποτέλεσμα να χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση στα τιμολόγια από την κυβέρνηση. Είναι ένα ερώτημα σοβαρό. Είπαμε ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές σε σχέση με τη χονδρεμπορική, αλλά σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 είμαστε πάνω από 150 έως 170% ακριβότεροι. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν και θα πάμε στο επίπεδο του Απριλίου του 2022 σε καμία περίπτωση. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάρα πολλά
αυτοί οι οποίοι είμαστε έξω αυτή τη στιγμή, τόσο από την επιχείρηση όσο και από αυτήν τη διαδικασία. Πάντως είναι ακόμα ψηλά οι τιμές, παρότι έχουμε αποκλιμάκωση του φυσικού αερίου, έτσι, είμαστε περίπου στα 50 ευρώ και έχουμε και βέβαια συνεχίζει να έχει μια μεγάλη συμμετοχή στο σύστημα και ίσως γι' αυτό οι τιμές θα είναι ψηλές. Αν είχαμε δηλαδή μεγαλύτερη συμμετοχή του λιγνίτη, ενδεχομένως να βλέπαμε και χαμηλότερες τιμές σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές σήμερα, ή αν είχαμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ, που κατά καιρούς έχουμε δει με τέτοιες καιρικές συνθήκες, να έχουν μπει έως και 60%. Σήμερα είπαμε είμαστε κάπου στο 7%. Ελάχιστο δηλαδή, όπως και ο λιγνίτης. Ελάχιστα έτσι συμμετέχουν στο σύστημα. Έτσι, το ενεργειακό. Έτσι, είναι περίπου από 1 έως 5% και η ΑΠΕ είναι στο 7%. Αν είχαμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή, προφανώς θα είχαμε και χαμηλότερη τιμή. Άρη, το χρηματιστήριο ενέργειας θα επηρεαστεί από τις εκλογές ή θα έχουμε μια σταθερότητα? Γιατί πιθανά να πέσουν οι τιμές. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το τι θα ήθελε η κυβέρνηση. Αν ήθελε με έναν τρόπο, κατά έναν τρόπο να ρίξει λίγο χαμηλότερα τις τιμές, νομίζω ότι μπορούσε να το κάνει. Πρώτον, σε μια συμφωνία με τους ίδιους τους ιδιώτες παραγωγούς, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή από κάθε πλευρά, μέχρι και η ΡΑΕ μας έχει δείξει ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια εσχροκέρδεια, ας το πούμε, από όλους. Και βέβαια με την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία αν και με 34% συνεχίζει να είναι υποκρατικό έλεγχο και θα μπορούσε να γίνει μία πίεση προς αυτήν με έναν τρόπο έτσι λίγο κάπως να συγκρατήσει τις τιμές ή να βάλει περισσότερες μονάδες λιγνητικές μέσα, ούτως ώστε να έχουμε χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Πάντως, με βάση αυτό που βλέπουμε ότι τον Απρίλιο θα είναι χαμηλότερη από τον Μάρτιο, μάλλον πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα αρχίσουμε να έχουμε κάθε μήνα χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Και έχουμε και αύξηση στην επιδότηση στα τιμολόγια και για το μήνα Απρίλιο. Τουλάχιστον αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Θα δείξει αν θα υπάρξει και μείωση περαιτέρω. Βέβαια υπάρχει ένα πλαφόν. Όποιος ξεπερνάει κάποιες κιλοβατόρες, τις 500, από εκεί και πέρα η επιδότηση του μειώνεται. Μένει να δούμε τις επόμενες μέρες που θα ανακοινωθούν οι τιμές από τις εταιρείες, όπου εκεί θα ανακοινωθεί και από τον Υπουργό η επιδότηση. Έτσι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, τα γνωρίζεις και εσύ, Άρη. Τώρα λίγο θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα. Αφορά το Δήμο Βελβεντού και την μετακίνηση των κατοίκων μέσω του φράγματος Πολυφίτου, το δρόμο που περνάει από το φράγμα Πολυφίτου. Εδώ και 3 χρόνια ο Δήμαρχος με υπομνήματα σημειώνει το πρόβλημα και ζητάει από την περιφέρεια να γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος. Να ήρθε τώρα ο καιρός, η ανάγκη είναι μεγάλη. Ωστόσο, η ΔΕΗ με έγγραφό της απαγορεύει τη διέλευση οχημάτων. Μιλάμε για γιοταχή και μικρά φορτηγάκια. Πού οφείλεται αυτό, γιατί αυτή η απαγόρευση από την πλευρά της ΔΕΗ? Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, όπου ένα κομμάτι αυτού του δρόμου που εξυπηρετεί τον ΙΙΣ Πολυφίτου από την υψηλή γέφυρα Σερβίων έως και το εργοστάσιο, ένα κομμάτι αυτού του δρόμου είναι μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Άρα δηλαδή ένα κομμάτι αυτού του δρόμου δεν θεωρείται δημόσιο, αλλά ιδιωτικό. Σε αυτό φέρει μία ευθύνη η επιχείρηση, ότι εάν κάποια στιγμή εκεί μέσα μπορεί να γίνει ένα ατύχημα, κάποιοι να ηγείρουν ζητήματα απέναντι στην επιχείρηση και να ζητάνε αποζημιώσεις από την επιχείρηση. Από εκεί πέρα το άλλο το κομμάτι που είναι δημόσιο, είναι δημόσιο. Όμως όπου και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, από όσο γνωρίζω, έχει ο δρόμος εκεί, έπρεπε ήδη να έχουν γίνει κάποιες εργασίες, όπου η περιφέρεια δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Δήμου σε ό,τι έχει να κάνει να γίνουν αυτές οι εργασίες εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, με δεδομένο ότι εδώ στην περιοχή ανέκυψε το μεγάλο πρόβλημα, όπου αποκόπηκε ο νομός μεταξύ κάποιων οικισμών, μεταξύ του Δήμου Σερβίους, του Δήμου Βελβεντού, έτσι, και δημιουργείται ένα πρόβλημα. Σε αυτό και οι δύο οι εμπλεκόμενες πλευρές, τόσο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όσο και η ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, φέρουν μια μεγάλη ευθύνη. Ποια είναι αυτή η ευθύνη? Ο κύριος Στάσης σε αυτό το πρόβλημα φαίνεται το πώς συμπεριφέρεται πλέον απέναντι στην περιοχή. Είχαν συμπεριφερθεί οι περισσότεροι εκ των προηγούμενων διευθύνων συμβούλων έτσι? Όχι.
Σίγουρα από την πρώτη στιγμή θα είχαν μπει σε μια διαδικασία να διευκολύνουν σε αυτό το πρόβλημα να υπάρξει λύση. Δεν έγινε. Από την άλλη, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης θα έπρεπε να έχει απαιτήσει από τους πολιτικούς του προϊστάμενους να απαιτήσουν από τον κύριο Στάση να συμφωνήσει και να βρεθεί μια λύση. Ποια θα ήταν αυτή η λύση? Ή οποιαδήποτε η οποία θα εξυπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο. Το σύνολο της πόλης της ΠΕ Κοζάνης. Της πόλης, της, ναι. Των Συμφίων, του Βελβεντού και της Κοζάνης. Γενικότερα της ΠΕ Κοζάνης. Γενικότερα και αγγίζει και την περιφέρεια Θεσσαλίας όλο αυτό και όχι μόνο. Άρη, θέλω δύο ζητήματα ακόμη να συζητήσουμε. Η λίμνη Πολυφίτου έχει άμεση σχέση με τη ΔΕΗ. Τα νερά της εκμεταλλεύονται χωρίς εισαγωγικά από τη ΔΕΗ λόγω του υδροελεκτρικού του Ιλαρίωνα. Και βέβαια θα έπρεπε προς αυτή την κατεύθυνση και να στηρίξει και να υποστηρίξει την περιοχή. Και έχει και πολύ μεγάλα μηχανήματα που θα μπορούσε άμεσα να βοηθήσει τόσο να γίνει ασφαλτόστρωση δρόμων ή έστω διάνοιξη κάποιων δρόμων που βρίσκονται σήμερα, που είναι μονοπάτια αυτό που λέμε. Γιατί δεν συμμετέχει η ΔΕΗ σε όλο αυτό? Δεν ζητήθηκε? Το είπαμε και νωρίτερα. Είναι ένα ζήτημα για το πώς πλέον ο διευθύνων σύμβουλος αντιλαμβάνεται την λειτουργία και την παρουσία της επιχείρησης εδώ. Όχι, εγώ προσέθεσα. Μήπως δεν ζητήθηκε? Ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΔΕΗ θα μπορούσε άμεσα να συμβάλλει σε αυτό. Το ζητούμενο και το κομβικό με τη ΔΕΗ ήταν ότι θα μπορούσε να επιτρέψει και να πει ότι ναι, εγώ για το κομμάτι αυτό που αναλογεί για εμένα, σε συμφωνία πάντα με την περιφέρεια, γιατί πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Ότι εγώ ναι, σας το παραχωρώ, αλλά οτιδήποτε γίνει εκεί δεν έχω ευθύνη εγώ και αυτό πλέον ας έρθει να το χειριστεί η τροχέα Σερβίων, η τροχέα Κοζάνης, τέλος πάντων η να το χειριστούν σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτό. Τώρα, για το να φέρει μηχανήματα η ΔΕΗ, η ΔΕΗ δεν έχει ασφαλτικά μηχανήματα. Τα μηχανήματα που έχει θα πρέπει να τα φορτώσει από τα ορυχεία, να τα φέρει να τα πάει εκεί. Μηχανήματα υπάρχουν, είναι ζήτημα και βούληση της περιφέρειας αυτό. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το οποίο υπάρχει πρόβλημα και ανήκει στην περιφέρεια να είχε αποκατασταθεί. Και το δεύτερο κομμάτι να υπήρχε μία επικοινωνία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, με την ΔΕΗ δηλαδή, ούτως ώστε να, σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, και η ΔΕΗ να συμμετάσχει να μας δώσει αυτό το κομμάτι δρόμου το οποίο περνάει μέσα από τις εγκαταστάσεις. Δεν είναι το μοναδικό. Δρόμοι χρησιμοποιούν αρκετοί συμπολίτες μας και όταν μπαίνουν στα ορυχεία και σε αυτά. Εκεί όντως υπάρχει ένα ζήτημα, όπου όμως η ΔΕΗ λέει ότι βαδίζεται σε ιδιωτικό δρόμο με δικιά σας ευθύνη. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να βρεθεί να γίνει και εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, σας το ξαναλέω, εάν γίνει κάποιο ατύχημα παραχωρώντας χωρίς κάποιες δεσμεύσεις η ΔΕΗ αυτό το κομμάτι, κάποιοι θα μπορούσαν να ηγείρουν μετά απαιτήσεις από την ΔΕΗ. Αυτό θέλει να προφυλάξει η ΔΕΗ, γι' αυτό και προφανώς δεν δίνει δυνατότητα διέλευσης από εκεί οχημάτων. Υπάρχουν όμως και σχετικά συμβόλαια που θα μπορούσαν να υπογραφούν με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες. Και άλλωστε τη ΔΕΗ τη θέλουμε και στα δύσκολα, όχι μόνο στα εύκολα. Αυτά στο κομμάτι του δρόμου που διέρχεται του φράγματος Πολυφίτου θα μπορούσε να γίνει μια απλωτή γέφυρα, κάτι που έχει γίνει στις Πρέσπες, σε κάποιο σημείο που παρουσιάζει στενότητα η λίμνη. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη ΔΕΗ πάντα. Ναι, για να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει από την απέναντι πλευρά να υπάρχει δρόμος. Σε ποιο σημείο θα μπορούσε? Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία, να πάρουμε χωράφια πολιτών, να φτάσουμε μέχρι το σημείο που είναι εκεί και να βάλουμε μια πλωτή γέφυρα. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο εμείς αυτή τη στιγμή έτσι, μια πλωτή γέφυρα εκεί θα μπορούσε να εξυπηρετεί και να περνάνε οχήματα με βάση τα ρεύματα που έχει η λίμνη Πολυφίτου. Εάν θα μπορούσε δηλαδή κάποια στιγμή αυτό να συγκρατηθεί ή να δημιουργεί προβλήματα. Νομίζω ότι αυτές είναι λύσεις οι οποίες τις ξέρουν καλύτερα οι ειδικότεροι σε σχέση με αυτό. Η ταπεινή μου άποψη, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι ότι από την ημέρα το 2020 που αναγνωρίστηκε το πρόβλημα να τρέξουν οι διαδικασίες
εδώ με 4 βουλευτές, με έναν υπουργό και να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην γέφυρα να ξεκινήσουν οι επισκευές της, έτσι. Και δεύτερον, βλέποντας ποιο είναι το πρόβλημα και γνωρίζοντας από ό,τι φαίνεται ότι το πρόβλημα ήταν μεγάλο από τότε, δηλαδή ο κύριος, διόρθωσε με Κατερίνα, κύριος Μητρούλης, Μητρούλιας. Ναι, ναι, ο κύριος Μητρούλης είχε πει ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα και ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ανακατασκευή. Άρα, γνώριζε η περιφέρεια και προφανώς δεν ήθελε να κλείσει τη γέφυρα γιατί θα είχε απέναντί της τις τοπικές κοινωνίες, αλλά τώρα το προβληματάκι έγινε τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσε όμως τότε, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, να τρέξει τις διαδικασίες να γίνει η αποκατάσταση της γέφυρας νωρίτερα. Εμείς φτάσαμε 3 χρόνια μετά και τώρα συζητάμε ποια θα είναι η αποκατάσταση, ποιο το εύρος, πότε θα γίνει, από 2 μήνες έως 7 μήνες. Ξέρετε κάτι εσείς στην Ελλάδα που να γίνεται σε 2 μήνες? Και ποιος θα παραλάβει το... Και ποιος θα παραλάβει το έργο, Άρη? Είναι και αυτό. Mm. Γιατί ο δρόμος προς το Λιβαδερό έχει μια τεράστια πινακίδα που λέει κυκλοφορείτε στο συγκεκριμένο δρόμο με δική σας ευθύνη. Αν είναι δυνατόν ένα εθνικό οδικό δίκτυο. Πέραν αυτού, η απόφαση τότε της περιφέρειας για να κλείσει ο δρόμος από την διασταύρωση έτσι, εκεί προς Φρούριο, Μικρόβαλτο, Τρανόβαλτο και πάνω από το Μαρμαράδικο, δηλαδή που υπάρχει η απόφαση για να κλείσει ο δρόμος ότι θεωρείται κλειστός, δεν έχει αρθεί. Εάν πάρετε την τροχαία τηλέφωνο, αν παίρνατε πριν λίγες μέρες πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα και τους λέγατε ο δρόμος κυκλοφορεί, μπορώ να περάσω, θα σας έλεγε ότι για μας ο δρόμος είναι κλειστός. Ναι, υπάρχει πινακίδα, κυκλοφορείτε με δική σας ευθύνη και μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν και ένα βουναλάκι άμμου, προκειμένου να μην διέρχονται οι οδηγοί. Επί Δημαρχίας Νάνου είχε καθαριστεί το συγκεκριμένο σημείο, που σημαίνει η διέλευση γίνεται με δική μας ευθύνη και είναι μία πινακίδα τον καιρό του Παγκάλου, που λέμε, Άρη. Αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα ενδιαφέροντα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καθώς τα γεγονότα τρέχουν, ιδιαίτερα όσα έχουν σχέση με τη ΔΕΗ. Πάντως, δεν δημιουργείται πρόβλημα στο φράγμα του Ιλαρίωνα. Όχι. Στο φράγμα του Ιλαρίωνα τι πρόβλημα να δημιουργηθεί? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε στο φράγμα του Πολυφύτου δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην Κοζάνη, στην Δυτική Μακεδονία και στους πολίτες οι οποίοι θέλουν από την Θεσσαλία να μετακινηθούν ή από την υπόλοιπη Ελλάδα να μετακινηθούν προς τα εδώ. Και από εμάς να μετακινηθούμε προς την πλευρά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας. Γιατί ακούμε και αυτό τις τελευταίες ημέρες, πρέπει να γίνει άδειασμα του νερού της λίμνης με πότισμα των γύρω χωραφιών που γίνεται κατά καιρούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσταση και να γίνει ένας γενικότερος έλεγχος στη γέφυρα της λίμνης. Ωστόσο, είναι δεδομένα και συζητήσεις, αλλά είναι απορία. Είναι μεγάλη απορία και αυτό. Αν από τις υπηρεσίες αυτό κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να γίνει, να είστε σίγουροι ότι η ΔΕΗ μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα το κάνει. Και επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε περίοδο όπου οι ανάγκες για ποτίσματα, για άρδευση δεν είναι μεγάλη, θα μπορούσε να το κάνει, θα κρατούσε κάποιο νερό πάνω, λίγο θα έδιωχνε νερό προς τα κάτω, θα συγκρατούσε στα υπόμενα φράγματα περισσότερο νερό και στον Ιλαρίωνα πιο πάνω θα έπεφτε η στάθμη της λίμνης για να γίνουν οι μελέτες, αν χρειάζεται να γίνουν μελέτες. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στην πολιτική επικαιρότητα θα εστιάσουμε, καθώς ήδη είμαστε και με κοινή αποδοχή όλων, αλλά και δήλωση του Πρωθυπουργού προσφάτως στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μένει μόνο τυπικά να ανακοινωθεί και η μέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για την 21η του Μαΐου. Αυτό μένει να αποδειχθεί, καθώς μόνον τα χείλη του Πρωθυπουργού θα ορίσουν αυτή την ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση όλα κινούνται προεκλογικά και νομίζω ότι τα ζητήματα που μπαίνουν θα τα δούμε και με τον Θεοφίλο Παπαδόπουλο, τον έχουμε στη σύνδεσή μας. Είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών μπαίνει στην ατζέντα. Εδώ σε τοπικό επίπεδο έχουμε το κλείσιμο της γέφυρας, έχουμε ζητήματα με την ιδιωτικοποίηση των νερών. Εντός της ημέρας έχουμε και την ψήφιση του νέου τροποποιημένου νομοσχεδίου που ουσιαστικά θα στέλνει στις καλένδες την υπόθεση της μετεγκατάστασης της Ακρινής.
Νομίζω ότι αρκετά έχω πει, δεν ξέρω, προφανώς υπάρχουν τα ζητήματα της ανεργίας, της ακρίβειας, όλα αυτά που θα μπουν και θα αποτελέσουν διακύδευμα για τις εκλογές. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές μας. Αυτή η περίφημη πολιτική ατζέντα που έπρεπε να υπάρχει ανέκαθεν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, σε ό,τι αφορά την κρίση των κομμάτων, την κρίση των πολιτικών και γενικά την κρίση των ανθρώπων που ασχολούνται σε θέματα, ζητήματα αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτικής και έχουν μερίδιο ευθυνών για το που βαδίζει ο τόπος, η τόπη μας και γενικά η χώρα, δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει σε επίπεδο συνόλου χώρας. Και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας μας πάρα πολύ απλά. Και θα φέρω σαν παράδειγμα το ότι έχουμε αναλωθεί σε αυτό που είπες, ότι όλα ομονοούν και δείχνουν ότι 21 Μαΐου θα είναι η πιθανή ημερομηνία των εκλογών. Ξεκινήσαμε για εκλογές αρχές του Απρίλη. Πήγαμε για εκλογές αρχές του Μάη. Πηγαίνουμε για εκλογές στα μέσα προς το τέλος Μαΐου. Ίσως βρεθούμε μπροστά σε μια έκπληξη να πάμε και τον Ιούνιο. Ίσως, σύμφωνα με κάποιους μέσα σε ένα περιβάλλον συνταγματικής εκτροπής, να έχουμε εκλογές και τον Σεπτέμβριο. Και όλα αυτά γιατί το σημερινό κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία, βάζει τα πράγματα και βλέπει αν τη βολεύει να κάνει εκλογές, σε ποιες ημερομηνίες πρέπει να τις κάνει για να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και όλα αυτά έρχονται μέσα από μια τραγωδία, την τραγωδία των παιδών, το τοπών που ανέδειξε δυσδιαχρονικές παθογένειες και εξευτέλισε στην κυριολεξία το σύνολο της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής στη χώρα. Όποιος πήγε κάτι το διαφορετικό κάνει μεγάλο λάθος. Και όχι μόνο, έχει εκθέσει και ανεπανέλθωτα το αθηναϊκό κατεστημένο, το μηντιακό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί βλέπουμε ότι ζητήματα που έχουν σχέση με την ελληνική περιφέρεια, ζητήματα που αφορούν στις υποδομές της ελληνικής περιφέρειας, απουσιάζουν από την ημερήσια διάταξη και από την ατζέντα, και εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με απλές αναφορές και τίποτε παραπάνω. Δηλαδή ποτέ δεν μπαίνουμε στην ουσία των ζητημάτων, των θεμάτων που είναι προς επίλυση και συγκεκριμένα άμεσα. Τώρα, σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το πρόσφατο θέμα που ανέδειξε η υψηλή γέφυρα Σερβίου, το είπαμε και χθες, ότι απλόχερα έδωσε στην τοπική κοινωνία, στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, το σύνολο της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής στη χειρότερη του κατάσταση, αναδεικνύει και άλλες παθογένειες. Επιγραμματικά θα πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει προσωπικά, οι πληροφορίες που έχω συλλέξει είναι ότι η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή το πολύ για ένα τρίμηνο. Θα γίνει μια παρέμβαση στον πυλώνα που υπάρχει, το πρόβλημα που υπάρχουν οι ρογμές, θα διορθωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα μπει σε κυκλοφορία αλλά με περιοριστικά μέτρα και αμέσως μετά θα ανατεθεί σε μια ειδική μεγάλη τεχνική εταιρεία να αναλάβει το σύνολο των παρεμβάσεων που χρήζουν στην υψηλή γέφυρα των Σερβίων για να μπορέσουμε να πούμε αύριο μεθαύριο αν πραγματικά αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή θα πρέπει να δούμε την άλλη λύση που σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατασκευή μιας νέας γέφυρας. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχω συλλέξει μέσα από ένα ρεπορτάζ στο οποίο βέβαια τις πληροφορίες έχουμε συλλέξει από ανθρώπους που εμπλέκονται, είναι επιστήμονες, έχουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τώρα, δίπλα από αυτό το κομμάτι όμως της υψηλής γέφυρας Σερβίων, βλέπουμε ότι συνεδριάζουν ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Καλή ώρα ο Δήμος Σερβίων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων και το Δημοτικό Συμβούλιο του Βελβεντού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αγρών αγοράζει. Δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, όπως δεν ασχολούνται και οι άλλοι Δήμοι που είναι σε επίπεδο όχι μόνο νομού Κοζάνης αλλά και περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αν θα προσέξεις, τα αιτήματα τα οποία θέτουν οι Δήμοι, οι μετά αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων είναι άμεσες λύσεις, άμεσες λύσεις, άμεσες λύσεις, άμεσες λύσεις. Καλά κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν από θέση ισχύως και διαχείρισης δεν φτιάχνατε τίποτε. Έρχεστε τώρα και βάζετε μια σειρά ετοιμάτων, διεκδικήσεων, τις οποίες αν τις απαριθμίσουμε ξεπερνάνε τις 100, τις 200. Εδώ δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχουμε να κάνουμε με απλούς διαχειριστές που επέτρεψέ μου να έχω την άποψη ότι δεν είναι και καλοί διαχειριστές γιατί δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο και όχι με οραματιστές, διεκδικητές ή στην καλύτερη περίπτωση δημιουργούς και παραγωγούς που χρειάζονται οι τόποι μας για να πάνε μπροστά. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Τώρα ερχόμαστε στην πολιτική διάσταση αυτής της περίφημης πολιτικής ατζέντας. Αλήθεια, δεν έπρεπε εμείς να κουβεντιάζουμε σήμερα έξω και πέρα από τα οποιοδήποτε προκύπτουν στο διάβα, ας πούμε το χρονικό διάβα, για ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής.
Δεν έπρεπε να είχαμε μια πνευματοπίδα τι θα συμβεί μετά την μεταλληλητική βία, η μεταλληλητική περίοδος στην οποία έχουμε εισέλθει με απόφαση και κύριο υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν έπρεπε να κουβεντιάζουμε για το ποια πρέπει να είναι η νέα ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο παραγωγικό, δημιουργικό, αναπτυξιακό, επιχειρηματικό, οικονομικό, τουριστικό. Δεν έπρεπε να κουβεντιάζουμε πώς θα πορευτεί ο πρωτογενής μας τομέας μέσα από τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας, καλή ώρα όπως είναι η πώληση των υδάτων μέσα από τη δημιουργία μιας νέας ΡΑΕ, ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, η οποία θα ασχολείται καθαρά με τη διαχείριση των υδάτων και σύμφωνα με τα λεγόμενα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στη ΔΕΙΑ Κοζάνης αλλά και στη ΔΕΙΑ τη χώρα, επειδή δεν έχουν καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΡΑΕ σε επίπεδο ενέργειας, δεν θέλουν μια τέτοια ΡΑΕ. Δεν έπρεπε να κουβεντιάζουμε και να υψώσουμε τη σημαία ενός διεκδικητικού πλαισίου ότι κύριοι δεν παραχωρούνται τα νερά, ότι κύριοι πρέπει να σκύψετε πολύ σοβαρά και να στηρίξετε τον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι αυτός ο οποίος μας παράγει και μας ταΐζει και μας κρατά στα πόδια μας. Αντ' αυτού τι συζητάμε? Συζητάμε ποιος θα είναι ο αρεστός και ο εκλεχτός του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κομμάτων στη θέση του υποψηφίου δημάρχου Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Εορδέας, Πολεμαϊδας, Φλόρας, δεν ξέρω κι εγώ, τι θα είναι οι εκλεχτοί που θα κατέχουν στις βουλευτικές εκλογές, ποιους θα πρέπει να στηρίξουμε και δημιουργούμε μηχανισμούς. Δηλαδή ουσιαστικά απουσιάζει η ουσία και έχουμε να κάνουμε με μια στρεβλότητα, με μια αρρωστημένη νοοτροπία και διαδικασία διαχρονική, η οποία μόνο καταστροφή επιφέρει και τίποτα το καλό. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Κωνσταντίνο, ότι με αυτούς τους όρους που φαντάζομαι σε έναν βαθμό πολύ σκληρή και θα μου πεις πολύ εύκολα εσύ ότι γιατί λειτουργείς με αυτό το απαξιωματικό στυλ, δεν απαξιώνω κανένα. Θυμάμαι τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήμουν παρόν σε μια πολιτική διαδρομή που είχε απ' όλα, μια πολιτική διαδρομή όμως που ποτέ δεν απεμπόλησα το ηθικό, ιδεολογικό και αξιακό μου περιβάλλον και συγκρούστηκα και αποχώρησα από το κόμμα το οποίο, στο κόμμα το οποίο γεννήθηκα πολιτικά και ήταν το ΠΑΣΟΚ για λόγους διαφωνίας και ξαφνικά διαπιστώνω ότι η εικόνα ίδια υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας, οι κομματικοί στρατοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πανέτοιμοι να συνεισφέρουν γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έτσι δεν μπορούμε να πορευτούμε. Αυτό είναι σίγουρο. Και με μια διεθνή οικονομία, με την κρίση του τραπεζικού συστήματος που ξεκίνησε από την Αμερική και πήγε στην Ευρώπη, βλέπε με τη Σουίς την Ελβετική Τράπεζα, αλλά και με έναν πόλεμο που έχουμε δίπλα μας, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί η χώρα μας άκουσον πήρε μια απόφαση να σταθεί με τη σωστή πλευρά, να σταθεί στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος εμάς δεν μας εξυπηρετεί καθόλου μα καθόλου. Τώρα, σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει και η εξέλιξη. Πήγε ο Κινέζος πρόεδρος και φαίνεται ότι τα χαμόγελα περισσεύουν εκεί. Και αν αναλάβει δράση η Κίνα, νομίζω ότι θα τον βρούμε μπροστά μας αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όσο για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, επέτρεψέ μου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ενδεχομένως να γίνει και παγκόσμιο εάν συνεχίσει το ντόμινο των καταρρεύσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μα οι πολίτες της Ελβετίας θα επομισθούν ένα βάρος των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ γιατί θα πρέπει να σώσουν μια τράπεζα. Να σωθεί μια τράπεζα και στην κυριολεξία να σωθούν τα συμφέροντα άλλων χωρών. Καλή ώρα όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά τα επομίζονται οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και κάποιοι άλλοι εσχροκερδούν διαχρονικά. Δεν είναι αυτή η οικονομία. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά γνωρίζω ότι η οικονομία κάνεις με σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις, με σοβαρές οικονομικές διαστάσεις όταν έχεις δημιουργήσει ένα παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο στο οποίο μπορείς να στηρίξεις τις όποιες πολιτικές σου που έχουν αποδέχτες μόνο τον λαό σε ό,τι αφορά την ύπαρξή του και συνέχεια του και πάνω σε αυτό οικοδομείς όλη την παραγωγική σου βάση και τη νέα σου ταυτότητα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει αυτές, ανοίγω παρένθεση, τις πολυτέλειες, κλείνει παρένθεση και αν θα πορευτούμε αγόμενοι και φερόμενοι και εντελόμενοι από τα εξωθεσμικά και εξωλαδικά κέντρα, να ξέρεις ότι τα επόμενα χρόνια, 5, 10, 15 θα είναι η χώρα μας, θα οδηγηθεί προς το τέλος της, ένα τέλος το οποίο θα είναι και μακάβριο, θα τολμήσω να πω. Γιατί η απογραφή που έγινε πρόσφατα, τα στοιχεία της είναι τραγικά, τα στοιχεία της είναι μια ορολογική βόμβα η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ακούμε και τα ευτράπελα,
δυστυχώς από πρωτοκλασσάτα στελέχη των κομμάτων ότι θα καλύψουμε αυτό το πληθυσμιακό κενό, αυτό το δημογραφικό πρόβλημα με μετανάστες και με δεν ξέρω τι άλλο. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα, την Ελλάδα, που γέμισε υποτίθεται τη δημοκρατία? Η Ελλάδα δεν έχει δημοκρατία. Δεν έχει αποκτήσει ποτέ και δεν θα αποκτήσει ποτέ δημοκρατία με αυτές τις νοοτροπίες και τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό το περιβάλλον το οποίο βιώνουμε είναι αρνητικό πέρα για πέρα. Ας ευχηθούμε ότι τελευταία στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι, να υπάρξει μια αφύπνιση σε επίπεδο λαϊκού κινήματος και να δοθεί και μια νέα εντολή από τις επιλογές των πολιτών, η οποία πραγματικά θα επαναπροσδιορίζει, θα ανακατεύει και θα δίνει ένα τέλος σε αυτή την ασχήμια που ζούμε διαχρονικά. Τώρα, σε όλα όσα σχολίασες δεν συμφωνώ, αλλά αυτό είναι η δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω μας φεύγει και ο χρόνος. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε και προφανώς θα τα κουβεντιάσουμε. Θα έχουμε μπροστά μας τα αποτελέσματα, ναι. Θα δικαιώσουν σίγουρα, ή τη μέση κατάσταση. Σίγουρα ο λαός είναι ο κυρίαρχος που αποφασίζει για τις τύχες του και πρέπει να το κάνει αυτό. Γιατί διαφορετικά το να γκρινιάζεις από τον καναπέ χωρίς να παίρνεις την τύχη στα χέρια σου, νομίζω ότι δεν ωφελεί. Γιατί υπάρχει και το φαινόμενο και το ακούω ότι γιατί αυτούς θα ψηφίσουμε, δεν μπορώ να ψηφίσω. Το δεν μπορώ να ψηφίσω νομίζω ότι δεν είναι σωστή στάση. Όχι, δεν είναι λογική, δεν είναι λύση αυτό. Δεν είναι στάση. Προσπαθεί να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παραγιωτόπουλος, έχει δηλώσει ότι πρόσφατα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Τούρκος ομόλογός του όμως δεν είναι καθόλου μα καθόλου αποδεκτός από τις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς, τους πρόσφατους σεισμούς και σε επίπεδο Τουρκίας και σε επίπεδο Συρίας. Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί έχουμε στην κυριολεξία δύο ξενούς ιστορικού λαού, του κουρδικού λαού και έχουμε μια γενοκτονία η οποία βρίσκεται εν ροή. Άρα λοιπόν τι κάνεις σαν χώρα όταν θέλεις να κρατήσεις αυτό που σε πρεσβεύει διαχρονικά, την οικουμενικότητα και τον πατριωτισμό, αλλά και γενικά ότι εσύ είσαι μια απελευθερωμένη χώρα που σέβεσαι τα δίκαια των λαών, δεν πας ποτέ να συναντήσεις τον ομόλογό σου, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά, επέτρεψέ μου τη λέξη, και δολοφόνου. Όλα αυτά λοιπόν τα τελευταία 24 ώρα έχουν φλερτ και μας τριμώχνουν. Εμείς τι έπρεπε να κρατήσουμε? Έπρεπε να κρατήσουμε την πολύ σοβαρή και υπεύθυνη εικόνα των Ελλήνων πυροσβεστών που έτρεξαν αμέσως την πρώτη στιγμή να προσφέρουν το έργο τους και τη βοήθειά τους στον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που ήταν κάτω από τα ερείπια των οικοδομών από τον καταστροφικό σεισμό. Αυτό έπρεπε να κρατήσουμε. Και δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να οδηγηθούμε σε τέτοιες συναντήσεις. Αυτό είναι θέμα του κ. Παναγιωτόπουλου. Ελπίζω να το καταλάβει και να μην το πράξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου που πραγματικά εντυπωσιάζει και μπορεί εύκολα ο αναγνώστης να χαθεί στις σελίδες του και στα όσα γράφει. Ο συντοπίτης μας από το Καπνοχώρι, ο Βασίλης ο Ταρνανίδης. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο Κοβεντάριο Ίδρυμα της Κοζάνης. Ο τίτλος του, «Χιόνος στη Βάλα στη Σαχάρα». Πείτε μας, κύριε Ταρνανίδη, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σας σήμερα εδώ στην Κοζάνη, στο Κοβεντάριο, πείτε μας για το βιβλίο. Ποια αφορμή για να δημιουργήσετε αυτό το όμορφο βιβλίο? Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και για να το αναπτύξω θέλω πολύ χρόνο. Επιγραμματικά θα πω το εξής. Ο κάθε ένας που γράφει στίχο, που γράφει ποίηση, θέλει να εκδηλώσει την αντίδρασή του στα τεκτενόμενα στην κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία, την οποία ζω εγώ τώρα, πάσχει από αμοραλισμό. Και πρέπει ο καθένας που μπορεί να πει κάποιον λόγο να τον εκφράσει και να τον στοιχειοθετήσει για να μπορέσει να βοηθήσει και τον κόσμο να προσανατολιστεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί κακά τα ψέματα και στον ψολογίδιο που θα εκφωνήσω θα αναλύσω πάρα πολλά. Με διακατέχει βεβαίως ο πόνος και η θλίψη για το μεγάλο δυστύχημα, έγκλημα το λέω εγώ, των δαιμόνων. Αυτός είναι ο λόγος που γράφω τόσα χρόνια και χαίρομαι που υπάρχει ανταπόκριση.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με τιμάτε και προβάλλετε την προσπάθειά μου. Ευχαριστώ. Σήμερα εδώ στο Ποδεδάριο παρουσιάζομαι έναν χωριανό φίλο λαογράφο της Ποντιακής Παράδοσης, Βασίλη Ταρνανίδη. Με ευκαιρία ενός βιβλίου που εκδόθηκε στις εκδόσεις Κυριακίδη, τους οποίους ευχαριστούμε και για την παρουσία τους, θα ομιλήσουμε για την παιδική του ηλικία, όπου ζούσε στο καπνοχώρι Κοζάνης, όπως λέγεται Σοφουλάρ, και στο Μαχαλά Ευρενεσλή, που τώρα λέγεται Ανατολικό. Εγώ, επειδή είμαστε από το ίδιο Μαχαλά, θα μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό και το δεσμό που είχε και με τον αδελφό μου που έπαιζε λίρα και τον γνωρίζετε, τον Γιώργο τον Αμαραντή, τον Σιμούλ, και με τον πατέρα μου ακόμα πιο πολύ, γιατί όταν ήταν παιδί ο Βασίλης, μεγάλωσε ένα Μαχαλά που τα είδη και τα έθιμα, τα ποντιακά ή τα γνήσια, κάθε σπίτι είχε το λιράρι, κάθε σπίτι είχε το χορευτή. Ήταν η πρώτη γενιά και τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν από το 22 και μετά. Ο Βασίλης ζει βέβαια στη Θεσσαλονίκη, έχει γράψει και άλλα βιβλία. Έχει γράψει βιβλία στην Ποντιακή, έχει γράψει 31 στροφές για τον πατέρα μου, ειδικά για το χαμό του πατέρα μου, ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα με ποδήλατο το 1976. Και γενικά, ό,τι υπάρχει από παράδοση ποντιακή, ο Βασίλης, όπως ξέρουν και οι φίλοι του και στο Facebook και στα μέσα, είναι γνώστης, ευαίσθητος, ποιητής με όλη τη σημασία της λέξεως. Πείτε μας, κύριε Κυριακίδη, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ταρνανίδη εδώ στην Κοζάνη σήμερα και τη δικιά σας συμβολή. Ο εκδοτικός μας οίκος, Φ. Κυριακίδη, εκδόσεις ΑΕ, μετά από χρόνια φιλίας με τον συγγραφέα, τον κύριο Ταρνανίδη Βασίλη, εξέδωσε το πρώτο πόνημα που είναι ποιητική συλλογή. Ο τίτλος είναι «Χιονονυφάδα στη Σαχάρα». Θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία. Αυτό είναι το πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην Κοβεντάριο αίθουσα. Ήρθαμε από Θεσσαλονίκη. Ο εκδοτικός μας οίκος έχει παρουσία πολλά έτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συμπατριώτες, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση, στην παρουσίαση της δεύτερης ποιητικής συλλογής με τίτλο «Τον Ονειφάδα στη Σαχάρα» του αγαπημένου συμπατριώτη μας, του Βασίλη του Ταρνανίδη. Θα παρακαλούσα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα βήματα των δεμπών και είναι και άκαξη του Βασίλη. Παρακαλούσα τον ποιητή και θεατρικό συγγραφέα, τον αγαπητό συμπατριώτη, τον οποίο γνωρίζω 30 χρόνια και συνεργαστήκαμε μαζί τότε όταν ήμουν στην Ομαρτία. Ο Βασίλης ήταν επιθεωρητής του ΕΙΑΠΟΕ και ο Πάσης Κουκουλόπουλος ήταν δήμαρχος Κοζάνης και κάναμε τότε μια τρομερή δουλειά με τα οικόπεδα των παλίνων στούντων στο Πεδοχώρι και στη Γαλάνη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλο εκείνο το έργο και μας εκπλήσεις πάντα θετικά, γιατί συνεχίζεις να προσφέρεις την κοινωνία τώρα από άλλο με θερίζει. Όταν άκουσα όμως τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα, σκέφτηκα ιδιωτελώς. Σίγουρα θα κερδίσεις πολλά από αυτή την παρουσίαση και δέχτηκα πρόθυμα, ελπίζοντας να κερδίσω πολλά, και η ελπίδα μου αυτή δεν διαψεύστηκε, επαληθεύτηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι περίμενα και ήλπιζα. Στη διαλεκτική συμπόρευσή μου με τα ποιητικά κείμενα του Βασίλη, μόνο να σας αποκαλώ Βασίλη, με τα ποιητικά κείμενα του Βασίλη, και πριν καλά ολοκληρώσω την πρώτη ανάγνωση,
δέχτηκα το ερώτημα από μια πρώην μαθήτριά μου. Κύριε Θόδωρε, πώς βλέπετε τα ποιήματα του Βασίλη? Η απάντησή μου ήταν, ο Βασίλης κάνει ποιήση. Δεν της πολύ άρεσε η απάντηση αυτή και λέει, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε και πολύ ικανοποιημένος, ότι δεν τα βρίσκετε πολύ καλά τα ποιήματα. Της απάντησα, η ποιήση είναι έννοια απόλυτη και δεν υπάρχει καλή και κακή ποιήση. Υπάρχει ποιήση και αντιποίηση. Η ποιήση η ίδια είναι όμορφη, είναι ομορφιά. Και όταν κάτι το χαρακτηρίζουμε ποίημα, πιάνουμε το απόλυτο σε καλούς και όμορφια. Ακόμα και ο τίτλος του ποίηματός του, για να συνεχίσω, όπως ονομάζει ο ίδιος την ποιητική του συλλογή «Χιονοϊφάντα στη Σαχάρα», με το βαθύ, γεμάτο ταπεινοφροσύνη νόημα και με τον υπότιτλο «Θέλω να βάψω με το χρώμα σου πηγής, ήλια μου, μασί, μου και στα σύνεργα», δείχνουν ξεκάθαρα τον συμπυκνωμένο, μεστό και αυτοτελή του λόγο. Και όσο εισχωρεί κανείς στη μελέτη των πνευματικών του δημιουργημάτων, βλέπει να ξεδιπλώνονται μπροστά του όλα. Η πανανθρώπινη ποιητική γλώσσα, γραφή και ανάγκη έκφρασης, η υψηλή αισθητική των πάντων, η μνήμη, η μάνα, το θυμικό, τα μανουσάκια και ρόδα, οι κοφτερές πένες και χαρακές, ο έρωτας, η αγάπη και το θείο, όλα μαζί ή το καθένα χωριστά, τροφή αλλά και δώρο στην ψυχή του κάθε αναγνώστη. Κυρίες και φίλοι, νομίζω ότι το ποιητικό έργο του Βασίλη είναι μια κοινωνική καταγραφή και είναι μια πολιτική, ένα πολιτικό μανιφέστο το οποίο έρχεται να μας δώσει μια γροθιά στο στομάχι και να μας αφυπνίσει από τον καθησυχασμό μέσα στον οποίο ζούμε και βιώνουμε. Αυτό το λέω γιατί το βιβλίο ότι είναι βαθύτατα πολιτικό έργο, είναι ένα ιδεολογικό μανιφέστο το οποίο εάν θα γινόταν αντιληπτό από τους πολιτικούς, την πολιτική αλλά και από την κοινωνία, θα μπορούσαν να αποφευχθούν όλα αυτά τα μοιραία πράγματα τα οποία βιώνουμε στην εποχή μας. Με την έννοια αυτή, θα έλεγα ότι ο Βασίλης είναι ένας κοινωνικός αναπροταίας, ο οποίος έρχεται να μας σηκώσει από τον καναπέ. Στην αθλητική επικαιρότητα, αύριο Τετάρτη 22 του μήνα, έχουμε τους αγώνες των μεικτών ομάδων K14 και K16 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Αγώνες οι οποίοι στο αποτέλεσμά τους θα κρίνουν την συγκρότηση των μεικτών ομάδων. Στον Γιώργο τον Κατσίκα μίλησε ο Τσεπούρας ο Γιώργος, συνεργάτης και άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα της εφηβείας αλλά και των ομάδων του K14 και K16. Γιώργο, την Τετάρτη ξανά στο πρωτάθλημα των μεικτών ομάδων με την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την K14 που ναι, έχασε κάθε ελπίδα να συνεχίσει, αλλά δεν πάβει το κίνητρο. Φυσικά Γιώργο, το κίνητρο παραμένει το ίδιο. Τα παιδιά να μείνουν σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε να παίξουμε μια πολύ καλή ομάδα με την ΕΠΣ Μακεδονίας, με παιδιά που προέρχονται από τις ΠΑΕ, από τις μεγάλες ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, οπότε
Για μένα, άσχετα με τον αποκλεισμό, το κίνητρο είναι υψηλό και αυτό τόνισα και στα παιδιά, ότι πρέπει να παλέψουν και τα τελευταία δύο παιχνίδια να κάνουμε δύο νίκες αν μπορέσουμε, να τερματίσουμε αξιοπρεπώς τη φετινή πορεία και του χρόνου με το καλό νομίζω ότι θα έχουν πολύ καλύτερη συνέχεια. Για μένα δείξαν λίγο τον εαυτό τους τα παιδιά, λόγω της απειρίας όπως τονίσαμε στην αρχή, ήταν η πρώτη τους χρονιά, οκ. Okay. Αλλά και ένα άλλο ρόλο έπαιξε ότι το πρωτάθλημα της K14 δεν είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Τα παιδιά δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Παίζαν ένα παιχνίδι το μήνα ή δύο. Οπότε, οκ, okay, δεν το λέμε για δικαιολογία. Απλά είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό που τα παιδιά μέναν πίσω αγωνιστικά. Με μια προπόνηση εδώ κάθε Δευτέρα δεν μπορείς να καλύψεις τα πάντα. Όπως είδες την πρώτη χρονιά, έτσι ήταν μια χρονιά πειραματική μπορώ να πω για τα K14. Υπάρχει συνέχεια για αυτά τα παιδιά? Ναι, υπάρχει μέλλον και αυτό τόνιζα από την πρώτη μέρα, άσχετα με το τι θα γίνει φέτος, άσχετα αν θα προχωρήσουν τα παιδιά ή θα αποκλειστούμε από τον όμιλο. Υπάρχει μέλλον, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να γίνει καλός προγραμματισμός, να έχουν τα παιδιά τα παιχνίδια τους και του χρόνου νομίζω που θα είναι, πήραν τις εμπειρίες τους φέτος, του χρόνου θα είναι πιο έτοιμοι για το κάτι παραπάνω. Ωραία. Και πάμε τώρα στους περσινούς πρωταθλητές, στην K16. Ένα κρίσιμο παιχνίδι, έτσι όπως τα κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι, ένα άτυχο αποτέλεσμα. Πάμε βέβαια για δύο αποτελέσματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την νίκη. Ναι, αυτό θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, Γιώργο. Τα δύο αποτελέσματα για μένα δεν υπάρχουν, γιατί πολύ καλά, όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, όταν πας για δύο αποτελέσματα, συνήθως χάνεις. Οπότε πάμε καθαρά για την νίκη. Δεν υπάρχει ισοπαλία στο πρόγραμμά μας, δεν το σκεφτόμαστε καν. Πάμε καθαρά να κερδίσουμε, να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς και να οριστικοποιήσουμε την πρόκρισή μας. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην Κατερίνη και όπως βλέπουμε ακόμα και στις επαγγελματικές ομάδες, δεν κερδίζεις πάντα ο καλύτερος. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος, δεν μπορείς. Εντάξει, και τα παιδιά δεν είναι ρομπότ, το έχω ξαναπεί. Μπορεί να βρεθούν σε κακή μέρα. Οκ, okay, παιδιά είναι. Ακόμα και οι μεγάλοι παίχτες έχουν τις κακές μέρες τους, οπότε. Την γνωρίσαμε την ΕΠΣ Μακεδονίας μέσα εκεί. Είδαμε ότι δεν είναι μια ομάδα φόβητρο, ότι εξαρτάται καθαρά από εμάς. Ναι, τις δικές μας δυνάμεις. Από πέρσι που ξεκίνησαν τα παιδιά αυτά, εγώ νομίζω όλα εξαρτώνταν από εμάς. Όλα τα παιχνίδια, τα παιδιά έχουν μεγάλες δυνατότητες, υπάρχει τεράστιο ταλέντο. Νομίζω καθαρά εξαρτάται και αυτό το παιχνίδι από εμάς. Έχουν την εμπειρία, την ποιότητα να πάρουμε το παιχνίδι και να προκριθούμε στην επόμενη φάση και βήμα-βήμα μετά, μακάρι να κάνουμε κάτι ανάλογο με πέρυσι. Όσον αφορά την ΕΠΣ Μακεδονίας, εντάξει, όταν έχεις αντιμετωπίσει μια μεγάλη ένωση που αποτελείται από τα παιδιά αποτελούν, είναι μέλος κάποιων ΠΑΕ, το κίνητρο και για τα δικά μας τα παιδιά είναι μεγάλο, γιατί όπως το έχω ξαναπεί, δεν έχω κάτι λιγότερο οι δικοί μας παίκτες που παίζουν στις δικές μας ομάδες, στο τοπικό ή στις ομάδες γάμα εθνικής. Δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από κανέναν. Απλά θέλουν περισσότερο προσοχή από τους τριγύρω. Το ταλέντο υπάρχει, η οργάνωση υπάρχει. Κάποιος πρέπει να τα δει και αυτά τα παιδιά, να προχωρήσουν παρακάτω. Εμένα αυτό με κνευρίζει, θα έλεγα, συσσαγωγικά. Που ενώ υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, μένουν στάσιμα γιατί δεν παρακολουθήθηκαν. Ναι. Εννοούμε από τα υψηλά κλιμάκια, έτσι. Αυτό ακριβώς. Το είπα και την άλλη φορά. Κάποιο παιδί να κληθεί να συμμετέχει σε μια προπόνηση εθνικής ομάδος. Δεν είπαμε να με το ζόρι να πάει κάποιο παιδί να παίξει αγώνα, αλλά να δουν τι γίνεται και στην περιοχή μας. Μας έχουν ξεγραμμένους από το χάρτη σε πολλά επίπεδα. Και ξέρω αν είμαστε πρωταθλητές, έτσι, για να βγάλουμε και το μέταλλο του πρωταθλητή και την Τετάρτη. Αυτό πιστεύω ότι τα παιδιά θα δείξουν χαρακτήρα, θα βγάλουν το μέταλλο του πρωταθλητή και θα πάνε όλα καλά. Να καλέσουμε και τον κόσμο. Εννοείται, καλό είναι, ναι, θα έχει και καλό καιρό την Τετάρτη. Μακάρι όλος ο κόσμος πέρα από τους γονείς και οι υπόλοιποι εδώ του νομού να έρθουν να δουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί το λέω, είναι παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Και τα δικά μας τα παιδιά και της Μακεδονίας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές και καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.